Σαν να μην είμαι εγώ, αλήθεια. Και κάνουμε το ίδιο. Επειδή βγάζω μετά και τα μαλλιά που φοράω τρέσες και επειδή δεν έχω νιώσει τον εαυτό μου μέσα σε ένα γυαλί, νιώθω ότι μπορεί να είναι η άλλη μου ζωή. Από πολύ νωρίς αποφάσισα ότι δεν ήθελα έναν επαγγελματία ηθοποιό. Και για πολλούς λόγους. Οπότε ξεκίνησε μία διαδικασία που έψαχνα μέσα από αγγελίες, από συζητήσεις με άτομα από στόμα σε στόμα, να βρω μία πραγματική τρανσέξουαλ. Είχα πει λιγάκι σαν ένα στοίχημα με τον εαυτό μου πως αν δεν βρω την πρωταγωνίστρια, ας πούμε, δεν θα κάνω την ταινία. Και μία μέρα χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν μία κοπέλα από μία αγγελία που είχα βάλει στις κούκλες. Κανόνισα ένα ραντεβού και ένα απόγευμα πήγα σπίτι της σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Μόλις είχε φτάσει στην Αθήνα, νομίζω 2 μήνες. Θα ήθελες να με βρεις στο σπίτι μου που... Αχ, τρελάθηκα, είναι αποκάλυμνο, μία φίλη μου. Εγώ υπάρχει περίπτωση να σκηνοθετήσω ένα πολύ καλό έργο με ρόλο πρωταγωνίστρια με το σκηνοθέτη το Κούτρα. Εκ πρώτης όψεως δεν ενθουσιάστηκα, δηλαδή δεν είπα αυτή είναι η στρέλα, καθόλου. Αλλά κάθισε εκεί αρκετή ώρα και με κέρδισε πάρα πολύ η ενέργειά της, το χιούμορ της. Φίλα μου και εμένα τη μάνα μου. Άντε, να είσαι καλά. Γεια. Άκου. Έρωτας αλήτης, είσαι στη ζωή μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο κορμί μου. Έρωτας αλήτης, εσύ με κυβερνάς, ξέρεις τι μ' αρέσει, γι' αυτό με τύραννας. Έρωτας. Όταν έδειξα το δοκιμαστικό στον Παναγιώτη Ευαγγελίδη, στους πολύ στενούς μου συνεργάτες και φίλους, ήταν ομόφωνο. Δηλαδή λέγανε